Φίλε και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube όπου σήμερα έχουμε να συζητήσουμε μία θεματάρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στη φίλη που έθεσε το ερώτημα, είναι μία φίλη αγαπημένη από το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή και η οποία έχει και λογοτεχνική διάθεση μου έστειλε το email με τίτλο «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες". Και είναι ένα θεωρητικό email στο οποίο ζητάει να τις απαντήσω ερωτήματα σε σχέση με τη συναισθηματική απορρίθμιση αλλά και τη συναισθηματική επαναρρύθμιση. Λοιπόν, για όσους δεν είναι οικοί με τον όρο συναισθηματική απορρίθμιση. Σας παραπέμπω στο τέταρτο επεισόδιο του podcast, το οποίο αναφέρεται στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Το σύνδεσμο αυτού του επεισοδίου θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Επίσης, επίσης, στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου βρίσκεται και ο σύνδεσμος για το τρίτο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Το ψυχικό τραύμα στη ζωή μας. Περιληπτικά εδώ πέρα, όταν ένας άνθρωπος υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μπορεί με ένα τυχαίο ερέθισμα να βιώσει μία συναισθηματική αναδρομή η οποία να τον απορριθμίσει συναισθηματικά. Στην απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες, αυτήν την οποία μάθαμε κυρίως μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου σωρία ερευνών έγιναν πάνω σε βετεράνους του Βιετνάμ στην Αμερική, στην απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός το οποίο μπροστά του πέθαναν άλλοι άνθρωποι ή άλλος άνθρωπος και κινδύνευσε η ζωή του, ενώ είναι στα καλά καθούμενα, έρχεται μια μνημονική φλασιά μία μνημονική αναδρομή όπου ξαναβλέπει στο μυαλό του σαν σε ταινία όλα εκείνα τα φρικτά γεγονότα ή τα φρικτά δευτερόλεπτα ενός αυτοκινητικού δυστυχήματος για παράδειγμα που τον έχουν τραυματίσει και τον έχουν σημαδέψει. Στην απλή διαταραχή με τα τραυματικού στρες, ο Πάσχων ξέρει τι παθαίνει. Γιατί έρχεται στη μνήμη του, επανέρχεται στη μνήμη του το αρχικό τραυματικό γεγονός. Ένα βετεράνο από το Βιετνάμ, για παράδειγμα, μπορεί να βίωσε σωρία φρικιαστικών μαχών. Στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, στην περίπτωση εκείνη στην οποία ένα άνθρωπο τραυματίζεται επανειλημμένο ψυχικά και αδιόρατα, και έτσι μαζεύονται σωρία ψυχικών αδιόρατων τραυμάτων μέσα στη ψυχή του, το οποίο είναι αποθυμένα στο υποσυνείδητο του, με ένα ερέθισμα, το οποίο μπορεί να μην είναι και πολύ ξεκάθαρο και μπορεί να φαίνεται και εντελώ τυχαίο, επαναφέρει όχι τα γεγονότα τα αρχικά που τον τραυμάτισα στη μνήμη του, επειδή ακριβώς πρόκειται για αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση, η οποία μπορεί να συμβαίνει και να μην την αντιλαμβάνεται το πρόσωπο, αλλά έχει συναισθηματική αναδρομή. Νιώθει δηλαδή όταν απορριθμίζεται συναισθηματικά, ακριβώς όπως ένιωθε εκείνη τη φορά που κάποιος τον μείωσε, εκείνη τη φορά που κάποιος τον ξεγέλασε, εκείνη τη φορά που κάποιος τον κορόιδεψε, εκείνη τη φορά που κάποιος επιχείρησε να του κάνει gaslighting, necking, ghosting και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα γερούνδια που έχω αναφέρει βρίσκονται σε διάφορα επεισόδια του podcast, τα το οποία θα συμπεριλάβω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, γιατί αυτό το βίντεο το θεωρώ σως, σούπερ σως. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα ερωτήματα, τα θεωρητικά που θέτει η φίλη, που την ευχαριστώ ξανά για αυτό, γιατί μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτό το βίντεο. Θέλω να κατανοήσω τη συναισθηματική απορρίθμιση. Τι είναι η συναισθηματική απορρίθμιση και πώς σχετίζεται με τις εμπειρίες μου. Πώς μπορεί το τραύμα μου και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες να επηρεάσει τις συναισθηματικές μου αντιδράσεις συναισθηματική απορρίθμιση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία όταν στο παρόν βιώνω κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχω βιώσει στο παρελθόν ή όταν στο παρόν συναντώ ένα πρόσωπο, μια χειρονομία, μια γκριμάτσα, μια συνθήκη που να θυμίζει στον εγκέφαλό μου τις συνθήκες εκείνες τις οποίες τραυματιζόμουν επανειλημμένος, να απορριθμίζομαι συναισθηματικά, να χαλιέμαι και να μπαίνω σε εκείνη τη συνθήκη που ήμουνα όταν πρωτοτραυματιζόμουν. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα δικό μου για να γίνει πιο κατανοητή η συναισθηματική απορρίθμιση. Έχω μεγαλώσει με μία εξαιρετικά αυστηρή και επιβλητική μητέρα. Η μητέρα μου με ένα βλέμμα μόνο μπορούσε να με κεραυνοβολήσει και να μου μεταφέρει την αποδοκιμασία της. Τώρα, ως ενήλικας γυναίκα, 49 ετών, σε ένα χρόνο γίνομαι 50, η οποία έχω διαγνωστεί και από τη ψυχολόγο μου και από τον ψυχίατρο μου ότι πάσχω από σύνθετη διατραχή μετατραυματικού στρες, όταν στη ζωή μου συναντώ ένα βλέμμα αποδοκιμαστικό, αυστηρό, υποτιμητικό, ελεγκτικό όπως αυτό της μάνας μου, απορυθμίζομαι συναισθηματικά, μπαίνω δηλαδή συναισθηματικά στην κατάσταση που ήμουν ένα παιδί τριών ετών, τεσσάρων ετών, πέντε ετών, όταν η μάνα μου με κοιτούσε με αυστηρό βλέμμα, με αποδοκίμαζε, και μου έλεγε για κόλαση, για τιμωρίες και όλα αυτά στο βιβλίο Ψυχολογικός Πόλεμος στην αρχή περιγράφω αρκετά από αυτά τα αρχικά τραυματικά γεγονότα σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έχουμε βρει μια άρκρη και σύντομα θα επανεκδοθούν τα βιβλία μου θα σας ενημερώσω εν καιρος οπότε αν συναντήσω στην τωρινή μου ζωή ένα τέτοιο βλέμμα ή ένα πρόσωπο το οποίο να μου θυμίζει τη μάνα μου με την αυστηρότητα της έκφρασης του, με την απολυτότητα των τοποθετήσεων του και με τον τρόπο που με κοιτάζει ή τον τρόπο με τον οποίο με προσεγγίζει, είναι πολύ πιθανόν να έχω συναισθηματική φλασιά, συναισθηματικά δηλαδή να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο αυτόματα και να νιώσω φοβισμένη αδύναμη, υποταγμένη όπως ένιωθα τότε. Και επειδή ακριβώς το βασικό πρόσωπο το οποίο με έχει κεραυνοβολήσει με το βλέμμα το αμέτρητες φορές είναι η μητέρα μου που είναι γυναίκα, στη δική μου περίπτωση απορριθμίζουμε συναισθηματικά από τέτοιες επιβλητικές, αυταρχικές, απόλυτες γυναίκες. Όταν απορριθμίζομαι συναισθηματικά, μπαίνω σε ένα mood, σε μια διάθεση στην οποία είμαι χάλια. Εντάξει. Και είναι πολύ πιθανόν επειδή ακριβώς αποδυναμώνομαι λόγω της συναισθηματικής απορρίθμισης, χάνω την ισορροπία μου, να λειτουργήσω με παλιότερους τρόπους λειτουργίας, να αντιδράσει δηλαδή ο οργανισμός μου όπως αντιδρούσε τότε και είτε να υποκύψω, είτε να καταπιεστώ, είτε να προσπαθήσω να ευχαριστήσω, να ικανοποιήσω εκείνο το πρόσωπο το οποίο μου επιβάλλεται αντί να το βάλω στη θέση του και να κατανοήσω ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο εξαιρετικά τοξικό. Όταν απορριθμίζομαι συναισθηματικά, χάνω και την κρίση μου. Σαν να απενεργοποιούνται οι πρόσθυμοι με το οποίο η μου λοβεί, σαν να επανεργοποιείται η κρίση μου και η διάκριση μου και γίνομαι ένα άμυαλο, ανήλικο παιδάκι, το οποίο τρομάζει μπροστά στη θέαση ενός αυστηρού επιβλητικού γονέα. Πρόσφατα είχαμε κάνει ένα live στο κανάλι μας, το οποίο μοιράστηκα αυτήν ακριβώς μου τη δυσκολία. Και μια φίλη, ξέρει ποια είναι η Αναστασία, που τη γνωρίζω και προσωπικά, έγραψε «Εμένα αυτό μου συμβαίνει με άνδρες οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο προφίλ, οι οποίοι είναι αυστηροί, είναι απόλυτοι, είναι επιβλητικοί, είναι απορριπτική και δεν μου συμβαίνει με γυναίκε. Και επειδή γνωρίζω την Αναστασία και γνωρίζω και το story τη, γνωρίζω και την ιστορία τη ζωή τη, μπορώ να τη πω από εδώ και να το ακούσει και όποιο έχει παρόμοια α, εμπειρία ότι προφανώ η Αναστασία είχε έναν τέτοιο πατέρα. Και γι' αυτό το λόγο, όταν συναντάει σε άνδρε αυτό το αυστηρό, απόλυτο, dismissive στην ουσία, dismissive σημαίνει σε απαξιό. Σε, ε, σε απολύω, φύγει από μπροστά μου, δεν ξέρεις τι κάνεις. Είναι βλέμμα, είναι τρόπος έκφρασης, γραπτής. Είναι η αμφισβήτηση της αξίας σου, η αμφισβήτηση της δύναμης σου. Λοιπόν, η συναισθηματική απορρίθμιση συμβαίνει όταν ένα ερέθισμα στο παρόν κάνει κλικ στον εγκέφαλο μας και συνειρμικά συνδέεται με τραύματα του παρελθόντος και έτσι μπαίνουμε σε ένα mode σαν να γίνεται μια επιστροφή στο παρελθόν χάνουμε όλες μας τις γνώσεις, όλες μας τις πρόοδους που έχουμε κάνει μέσα στα χρόνια γιατί για παράδειγμα θυμάμαι ένα περιστατικό να μην κοιτάει η μάνα μου έτσι και ήμουν 4 χρονών Τώρα είμαι 49. 45 χρόνια μετά, σαφώς έχω αποκτήσει γνώσεις, έχω αποκτήσει εμπειρίες, έχω κάνει πρόοδους μέσω της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα και δεν είμαι εκείνο το αδύναμο πεδάκι, το κοριτσούδι, το οποίο διαλυόταν με ένα αυστηρό βλέμμα και με μια απαξιωτική συμπεριφορά. Όμως, συναισθηματικά, όταν απορριθμιστώ, αποδυναμώνομαι πλήρως και λειτουργώ όπως λειτουργούσα τότε. Έγινε κατανοητό τι σημαίνει συναισθηματική απορρίθμιση. Συναισθηματική απορρίθμιση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία αυτόματα, παρορμητικά, αυθόρμητα το σώμα μας μπαίνει σε ένα mode άμυνας γιατί ένα ερέθισμα από το παρόν ξυπνάει τραυματικές αναμνήσεις από το παρελθόν, οι οποίες όμως είναι τραυματικές αναμνήσεις ψυχολογικής αδιόρατης κακοποίησης, οπότε δεν θυμόμαστε τα γεγονότα, θυμόμαστε το συνέστημα το οποίο νιώθαμε και στην ουσία κάνουμε μια βουτιά πίσω σε αυτό το συνέστημα. Θα μου πείτε, μα τώρα εσύ πώς ξέρεις να μας πεις ότι επειδή η μάνα σου σε κοίταζε με επικριτικό, απαξιωτικό βλέμμα και σου λέγε φοβιστικά πράγματα, γι' αυτό όταν απορριθμίζεσαι μπαίνει σε εκείνο το συνέστημα, το έχω δουλέψει στη θεραπεία. Το έχω πάρει ξανά και ξανά στην προσωπική μου ψυχοθεραπεία, αυτή που κάνω με άλλη ψυχολόγο, και η ψυχολόγος μου με βοήθησε να το αναλύσουμε και να φτάσουμε σε αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος εύκολα να κατανοήσει γιατί απορριθμίζεται, να εντοπίσει τα triggers και να καταλάβει τα αρχικά τραύματα τα οποία ενεργοποιούνται, αλλά επειδή ακριβώς είναι αδιόρατες κακοποίησης τραύματα, ενεργοποιείται το συνέστημα μόνο που ένιωθες τότε και απορριθμίσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα της φίλης. Επίπτωση του τραύματος. Πώς συνεισφέρει το παρελθοντικό μου τραύμα στις τρέχουσες συναισθηματικές προκλήσεις που συναντώ ξαφνικά. Συνεισφέρει με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει. Η συλλογή τραυμάτων που έχεις μαζέψει φιλενάδα υπάρχει εκεί στο υποσυνείδητο σου Όσο περισσότερο τη δουλεύει ψυχοθεραπευτικά, τόσο περισσότερο θα βγαίνει από το υποσυνείδητο σου και θα πηγαίνει στο συνειδητό σου. Όσο περισσότερο παραδέχεσαι στον εαυτό σου πως έχεις τραυματιστεί ψυχικά από συγκεκριμένε συμπεριφορές και πρακτικές, επειδή γνωρίζω και σένα την ιστορία σου, των γυναικών της οικογένειάς σου, των φαουσών, φαουσα είναι η γυναίκα που θέλει να φάει τον άλλον με τα λόγια της, με την κακία της, λόγω των κακοποιητικών συμπεριφορών που σου έκαναν οι φάουσες στη δική σου ζωή, οι κάργες στη δική σου ζωή, εσύ έχεις τραυματιστεί και όσο δεν παραδέχεσαι ή συνεχίζεις να δυσκολεύεσαι να παραδεχτείς ότι η μάνα σου ήταν φάουσα, η αδερφή σου είναι φάουσα, και είναι φάουσα και η μάνα σου. Ότι άλλε γυναίκε στη ζωή σου είναι φάουσε από τι οποίε προσπαθεί να πα και no και δεν τα καταφέρνει. Ξέρω ποια έχει γράψει την επιστολή και θα καταλάβει τώρα αυτά που τη λέω, αλλά μπορεί και άλλοι άνθρωποι να ταυτιστούν επίση. Όσο δεν παραδεχόμαστε τα τραύματά μα, όσο δεν αναγνωρίζουμε του κακοποιητέ μα, τόσο πιο υποσυνείδητα θα μένα θα είναι τα τραύματά μα και έτσι πολύ περισσότερο θα μα επηρεάζουν και πολύ πιο εύκολα θα ενεργοποιούνται από εξωτερικά ερεθίσματα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Σε ποια συγκεκριμένα στοιχεία του τραύματος μου πρέπει να εστιάσω για να βελτιώσω τη συναισθηματική μου ρύθμιση? Πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι τραύματα. Πρέπει να παραδεχθείς τον εαυτό σου, στη ψυχολόγο σου, που κάνει ψυχοθεραπεία, ότι ναι, η μάνα μου δεν ήταν μητρική. Ναι, η μάνα μου δεν είναι σήμερα το 2024 μητρική. Η αδερφή μου δεν ήταν αδερφική. Η αδερφή μου δεν είναι αδερφική. Η ενήλικη κόρη μου. Γιατί είναι η κοπέλα που μας έχει στείλει το email με τίτλο «Τοξικά ενήλικα παιδιά, τα αγκαλιάζεις ή τα σφάζεις». Η κόρη μου δεν είναι καλοήθης. Επειδή σε γνωρίζω, και γνωρίζω ότι πρόσφατα, μετά που έστειλες το email, μετά που κάναμε το podcast, είναι το podcast με τον αριθμό 40, τοξικά ενήλικα παιδιά, τα αγκαλιάζεις ή τα πνίγεις, μετά από το podcast, μετά που το συζητήσαμε και στην ομάδα, στο τέταρτο επίπεδο των γυναικών, αποφάσισες και καλά να πας no contact με την κόρη σου, αλλά παρόλα αυτά, βρέθηκες μαζί της ξανά και ξανά, και μάλιστα μας έχεις περιγράψει και ένα περιστατικό που η κόρη σου απαξιωτικότατα σε κεραυνοβολούσε και μάλιστα ξέρεις ποιο περιστατικό είναι. Ξέρεις ποιο περιστατικό είναι. Ήταν γλαφυρότατη η ξαναθυματοποίηση σου, η επανατραυματοποίηση σου. Πώς θα μπορέσεις κόρη μου να ξεπεράσεις τα τραύματα σου άμα συνέχεια πας και γίνεσαι κόλο και βρακή με αυτού που σε έχουν τραυματίσει από την αρχή και επανατραυματίζεσαι. Σε ποια συγκεκριμένα στοιχεία του τραύματο σου πρέπει να εστιάσει για να βελτιώσει τη συναισθηματική σου ρύθμιση. Στο γεγονό ότι είναι όντω τραύματα και να πάρει επιτέλου τη γαμημένη απόφαση να πα no contact. Και να σταματήσει να επανατραυματίζεσαι. Και ο λόγο που θυμώνω τόσο πολύ μαζί σου είναι γιατί έχει ένα εξαιρετικά βεβαρημένο ιστορικό υγεία. Και επειδή σε γνωρίζω ενάμιση χρόνο τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι κάθε φορά που έχει επαφή με τη μάνα σου, με την αδερφή σου, με την ενήλικη κόρη σου, έχει ένα τεράστιο πίσω δρόμισμα στην υγεία σου. Πρόσφατα έχει βγει από το νοσοκομείο που κάθισες πόσε εβδομάδε. Πότε θα ξυπνήσει και θα καταλάβει, θα το αποδεχτεί, θα έχει την ταπείνωση αν θέλει τη αγιοπατερική ταπείνωση να αποδεχτεί ότι η κόρη μου με κακοποιεί, η μάνα μου με κακοποιεί, η αδελφή μου με κακοποιεί και οφείλω να προστατεύσω τον πολύτιμο εαυτό μου, οφείλω να προστατεύσω την ψυχή μου. Αγάπα τον πλησίω σου σε αυτόν έλεγε ο Χριστός. Δεν γίνεται να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Και δεν αγαπάς τον εαυτό σου όσο επιμένεις και ξαναπά και ψάχνει αγάπη από του ανθρώπου που ξέρει σίγουρα ότι θα σε τραυματίσουν ξανά και ξανά. Εσύ δεν παθαίνει συναισθηματική απορρίθμιση επειδή βλέπει κάτι στο παρόν το οποίο είναι σαν σημάδι που συνδέεται με το παρελθόν. Εσύ παθαίνει σταθερά συναισθηματική απορρίθμιση επειδή πα και συναγελάζεσαι με τι κακοπήτριε κακοποιητρι... σου. Και εδώ θα το πω και θα το ξαναπώ ότι οι ναρκισίνε. Οι γυναίκες είναι ναρκισίστριες έχουν μια απίστευτη, απίστευτη σκληρότητα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Και οι άνδρες ναρκισίστες, αλλά οι γυναίκες ναρκισίνες είναι υποτιμημένες. Και δεν αναγνωρίζουμε πόση κακία έχουν μέσα τους και πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι χρησιμοποιώντας και μια εξαιρετικά επιδιδευμένη γυναικεία πονήρια. Χρησιμοποιούν το νέκινγκ με άριστο τρόπο οι γυναίκε ναρκισίνε. Το γκάζ το παίζουν στα δάχτυλά του. Και εξειδικεύονται σε κακοποιητικά βλέμματα. Εξειδικεύονται σε αμφισβήτηση της πραγματικότητας. Είναι φοβιστικότατες. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που έχω γεννηθεί γυναίκα. Ενώ όταν ήμουν μικρή, επιθυμούσα να είχα γεννηθεί άνδρας, γιατί θεωρούσα ότι οι άνδρες έχουν καλύτερη θέση στην κοινωνία από τις γυναίκες. Μάλλον το έβλεπα ότι οι άνδρες τη δεκαετία του 80 που μεγάλωνα είχαν καλύτερη θέση στην κοινωνία από τις γυναίκες. Χαίρομαι που είμαι ετεροφιλόφιλη γυναίκα και θα προτιμούσα να μην ήμουν ένας ετεροφιλόφιλος άνδρας γιατί φοβάμαι, τρομάζω στην ιδέα με τι ναρκισάρες γυναίκες θα μπορούσα να είχαν μπλέξει. Και τι μαλακισμένα άτομα θα μπορούσαν να μου έχουν γαμίσει τη ψυχολογία και τη ζωή. Και δεν πάω μακριά, πάω στην πρόσφατη επικαιρότητα, όπου έχει κατανομαστεί μία ψυχολόγος, η οποία μάλιστα δούλευε και στην ελληνική αστυνομία, η οποία αποδεδειγμένα συνέτασε ψευδείς εκθέσεις, για να κατηγορήσει πατεράδες ότι ασελγούσα στα παιδιά τους ψευδός προκειμένου να πετύχουν οι μητέρε τέρατα, οι ναρκισίνε του κερατά, τα τσογλάνια του κόλου, να επιτύχουν να αποξενώσουν τα παιδιά από τον πατέρα του. Χαίρομαι που γεννήθηκα γυναίκα γιατί μου δίνεται ευκαιρία να είμαι το αντίθετο και το αντίδοτο σε αυτές τις ναρκισίνες. Και δεν κινδυνεύω να είμαι σε σχέση ζωής με ένα τέτοιο τέρας, το οποίο να παρουσιάζεται ως καλλιεργημένη γυναίκα, ως μορφωμένη γυναίκα ω ευαίσθητη, ω δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να είναι μία περιπτωσάρα ολκής. Στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στο Open της προηγούμενη Πέμπτη, να σα πω και την ημερομηνία που ήταν η εκπομπή, πραγματικά σηκώθηκε η τρίχα μου. Ήταν την Πέμπτη, 31 Μαου 2024 όπου παίχτηκα στην εκπομπή ηχητικά από συνομιλίες αυτής της εντό εισαγωγικών ψυχολόγου, η οποία έχει συντάξει σωρία επιστολών γνωματεύσεων για παιδιά πολλές φορές που δεν είχε καν εξετάσει κατ' εντολή διεφθαρμένων δικηγόρων να συνομιλεί με μια δικαστικό με την οποία είχαν πάρει δώσε το πώς μιλούσε. Μου θύμισε μαλάκα τη μάνα μου. Μου θύμισε κάθε ναρκισίνα που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Μου θύμισε κάθε μαλακισμένη η οποία το παίζει θεούσα, η οποία το παίζει χαμηλοβλεπούσα, η οποία το παίζει ευγενική ψυχή ενώ είναι τέρας. Δεν είμαι μισογύνης. Δεν έχω εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Αγαπώ που είμαι γυναίκα. Αγαπώ τις καλοήθεις γυναίκες όπως τη φίλη που στέλνει την επιστολή. Αγαπώ τι γυναίκε που έχουν ευγενική ψυχή. Κρούω τον να του κινδύνου όμω ότι υπάρχουν γυναίκε τέρατα, τερατώδει. Οι γυναίκε ναρκισίστριε είναι εξαιρετικά επικίνδυνε. Ήπουλε. Κρύβονται πολύ καλύτερα από ότι ένα άνδρα ναρκισιστή. Στι περισσότερε περιπτώσει. Οπότε, φιλενάδα, μην μου λε σε ποια συγκεκριμένα στοιχεία του τραύματος σου πρέπει να εστιάσεις για να βελτιώσεις τη συναισθηματική σου ρύθμιση. Να παραδεχθείς ότι είναι τραύμα και να βγάλεις επιτέλους όξο από τη ζωή σου και τη μάνα σου και την αδερφή σου και την κόρη σου. Μην τυχόν και δεις μια άσπρη μέρα. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά είμαι παθιασμένη για αυτό το ζήτημα. Εξαιρετικά παθιασμένη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Στρατηγικές αντιμετώπισης. Ποιε τεχνικές μπορώ να χρησιμοποιήσω για να διαχειριστώ έντονα συναισθήματα όταν εμφανιστούν. Όταν απορριθμιστεί συναισθηματικά, όταν εμφανιστούν αυτά τα έντονα συναισθήματα, πάρε μία παύση. Time out. Φύγε από εκεί που είσαι. Από σου, από το τοξικό πρόσωπο. Μην απαντήσεις τίποτα εκείνη την ώρα. Πες Παίρνω την ώρα μου να σκεφτώ. Μείνε μόνη σου. Και παρατήρησε τη σκέψη σου. Παρατήρησε τα συναισθήματα σου. Πάρε ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό ή ένα μολύβι και κατάγραψε κάτω πώς νιώθεις. Όχι να δαχτυλογραφήσεις στο κινητό σου ή στον υπολογιστή, να γράψεις με το χέρι, αν μπορείς. Η γραφή με το χέρι βοηθάει πάρα πολύ στο να συνειδητοποιήσουμε τα, τα συναισθήματα μας και να τα αντιληφθούμε και να τα δούμε όπως είναι. Πώς μπορεί η ενσυνειδητότητα, το mindfulness, όπως ας πούμε κάποιος να εξασκεί διαλογισμό ή σχετικές ασκήσεις να μας βοηθήσουν σε στιγμές έντασης, για, για παράδειγμα αναπνοές, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν είμαι δασκαλαγιόκα, είμαι ψυχολόγος. Εσύ ξέρεις τι είναι αυτό που εσένα ηρεμεί. Σίγουρα αυτό που θα σου προτείνω είναι να απομακρυνθείς άμεσα από το πρόσωπο και το χώρο που σε απορριθμίζει. Να κάνεις shut down τα παράθυρά σου και τις πόρτες σου, ώστε να μην μπει άλλη τοξικότητα μέσα. Απενεργοποίησε το κινητό σου, αν αυτό θα σε βοηθήσει. Πάρε βαθιές αναπνοές αν αυτό σε βοηθάει και σε έχει διδάξει κάποιος πως να το πράττεις. Προσπάθησε να περπατήσεις έξω στη φύση. Έχει βρεθεί πως το περπάτημα στη φύση και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εγκινήσει, βοηθάει πάρα πολύ στη συναισθηματική επαναρρύθμιση και στο να βάλει σε σειρά τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο του βίντεο να δώσω εξατομικευμένες συμβουλές για κάθε άνθρωπο που παρακολουθεί. Ο κάθε άνθρωπος που παρακολουθεί, εάν εντοπίζει στον εαυτό του συναισθηματική απορρίθμιση, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία και στη ψυχοθεραπεία του θα συζητήσει με τον την ψυχολόγο του εξειδικευμένες προτάσεις, ώστε ο ίδιος προσωπικά να ακολουθεί κάποιε τεχνικέ που να δουλεύουν πάνω στον ίδιο, ούτω ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη συναισθηματική απορρίθμιση. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το περπάτημα στη φύση, με βοηθάει πάρα πολύ το γράψιμο, με βοηθάει πάρα πολύ το καθάρισμα και το συγύρισμα του σπιτιού όταν είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένη. Είναι πράξει που κάνω οι οποίε με βοηθάνε στο να επαναρρυθμιστώ. Και επίσης με βοηθάει το να το συζητάω με ένα πρόσωπο το οποίο να είναι ιδανικά η ψυχολόγος μου ή αν δεν είναι η ψυχολόγος μου να είναι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης το οποίο να είναι ψυχοεκπαιδευμένο και να μπορεί να μου δείξει εν συνέστηση αυτή τη δύσκολη ώρα και να με αφήσει να είμαι, let me be, να με αφήσει να νιώθω αυτά που νιώθω, να μην ακυρώνει το συναισθήμα μου και να μου δώσει ουσιαστική στήριξη, η οποία ουσιαστική στήριξη δίνεται με δύο απλές λέξεις. Σε ακούω. Με άλλες δύο απλές λέξεις. Σε καταλαβαίνω. Με άλλες δύο απλές λέξεις. Έχεις δίκιο. Προσεγγίσεις τη συμπεριφορά μου. Τι μπορώ να κάνω για να προλάβω τη συναισθηματική απορρίθμιση. Να καθαρίζεις συνεχώς τον κήπο σου από τα ζεζάνια. Να ξεσκαρτάρεις τα τσογλάνια από τη ζωή σου. Και επίσης με την πρώτη υπόνοια συναισθηματικής απορρίθμισης να μην το βάζεις κάτω από το χαλί. Να το αφήνει στην επιφάνεια και να το εξετάζει. Όταν δεν νιώθει καλά, τι είναι αυτό που με ενόχλησε, τι είναι αυτό που με τσίγκλησε, τι είναι αυτό που δεν μου άρεσε. Όταν μα ενοχλεί κάτι, να το εξετάζουμε, να μην το αφήνουμε να πέφτει κάτω. Εγώ προσωπικά έχω αυτή την κακή συνήθεια. Είμαι εξαιρετικά ελαστική. Κάνει κάτι κάποιο, κάτι τσιμπάει μέσα μου και δεν το εξετάζω άμεσα. Το αφήνω ξανά και ξανά και ξανά και πρέπει να φτάσω στο αμήν πολλέ φορέ για να αντιδράσω. Με αυτό το σκεπτικό έτυχε πρέπει να έχει 1,5-2 μήνες τώρα, 3 δεν θυμάμαι να εκδιώξω πρόσωπο το οποίο βρισκόταν στο κανάλι μας από το 2013 και το οποίο αρκετές φορές μου προκάλεσε τσιμπήματα συναισθηματικής απορρίθμισης, είτε γράφοντας σχόλια τα οποία εμπερίχαν νέκινγκ, είτε λόγω βλεμμάτων είτε λόγω αποδοκιμασίας και εγώ το έβαζα κάτω από το χαλί και έλεγα χαρακτηριστικά έχω αδυναμία σε αυτό το πρόσωπο και μου έκανε εντύπωση η λέξη αδυναμία που χρησιμοποίησα την οποία έχω χρησιμοποιήσει πρόσφατα και για άλλο πρόσωπο το οποίο τελικά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να φύγει από τον εσωτερικό μου κύκλο, από τον inner circle μου, να φύγει από την κήπο της ψυχής μου γιατί λειτούργησε με τοξικότητα και κακοποιητικότητα και καλυμμένη φυσικά, χρησιμοποίησα τον όρο «έχω αδυναμία σε αυτή τη γυναίκα». Φυσικά πρόκειται για γυναίκες. Mm. Δεν σα είπα ότι το δικό μου ευάλωτο σημείο, η δική μου αχίλιος πτέρνα, είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι εμβληματικέ, είναι αυταρχικέ, είναι απαξιωτικέ, είναι και καλά δυναμικές. Είπα «έχω αδυναμία σε αυτό το πρόσωπο» και η έκφραση «έχω αδυναμία» σημαίνει πολλά όταν είμαι με αυτό το πρόσωπο μου αποστερείται η προσωπική μου δύναμη. Άρα για να προλάβουμε τη συναισθηματική απορρίθμιση με το που βλέπουμε το πρώτο τσίμπημα δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Κι ας μας πουν σχολαστικούς, κι ας μας πουν ψήρες, κι ας μας πουν υπερβολικούς. Τα τέτοια μας, τον μπούστο μας αν μας πουν έτσι. Θέλουμε να είμαστε καλά και θέλουμε να διαφυλάξουμε τη συναισθηματική μας ισορροπία. Υπάρχουν, λέει η κοπέλα, συγκεκριμένε δραστηριότητε ή ρουτίνε που μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των συναισθημάτων μου. Βεβαίω. Καθημερινή ψυχοεκπαίδευση. Καθημερινώ ακούω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Καθημερινώ ακούω ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Καθημερινή εξάσκηση τη αυτογνωσία. Το πρωί που ξυπνάω, μέχρι να φτιάξω τον καφέ μου, μέχρι να συνέλθω, ρωτάω τον εαυτό μου πώ είσαι πώ το βράδυ. Πώ είσαι συναισθηματικά, τι μπορεί να σε έχει επηρεάσει. Την ώρα που κάνω μπάνιο, την ώρα που είμαι στην τουαλέτα, το ίδιο, την ώρα που περπατάω, εάν έχω τη δυνατότητα να περπατήσω, την ώρα που ταξιδεύω στο τρένο ή στο λεωφορείο ή την ώρα που οδηγώ. Κάνω συζητήσει με τον εαυτό μου επικοδομητικέ, ρωτάω τον εαυτό μου πώ είναι. Συζητάω με τον εαυτό μου. Προσπαθώ να είμαι σε επαφή σε ρεαλιστική επαφή με τα συναισθήματα μου. I try to take in tune with my feelings. Προσπαθώ να είμαι συντονισμένη με τα συναισθήματα μου. Αυτοφροντίδα και συστήματα υποστήριξη. Πόσο σημαντική είναι η αυτοφροντίδα στη διαχείριση τη συναισθηματική απορρίθμιση και ποιε πρακτικές μα συστήνει. Εγώ θα σου ξαναπώ ότι η βασική πρακτική που συστήνω σε σένα είναι να μείνει μακριά από τι Πάμε τώρα στα γενικά. Χρειάζεται αυτοφροντίδα και η αυτοσυμπόνια και η αυτοφροντίδα σε όλους τους ανθρώπους. Να έχουμε καθημερινά χρόνο, να προγραμματίσουμε ώστε να έχουμε καθημερινά χρόνο που θα πάρουμε ένα χαλαρωτικό ντουζιμπάνιο. Να έχουμε καθημερινά χρόνο που να ασκούμαστε ο καθένας στα πλαίσια των δυνατοτήτων Να έχουμε καθημερινά χρόνο που να κάνουμε τα ποτέ μας που λέει η φίλη Ευγενία, ξέρει ποια είναι. Λέει μια φίλη, σηκώνεται λέει το πρωί, πάει στον μπάνιο και δίνει ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο, το κάνει επίτηδε για να δώσει στον εαυτό της αυτό τον alone time, το χρόνο με τον εαυτό της όπου ακούει λέει ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και κάνει τα ποτέ τη. και έτσι ξεκινάει τη μέρα της. Και ο καθένα θα βρει τη δικιά του πρακτική. Εντάξει, εγώ βαριέμαι να κάνω ποτέ. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να διαβάζω βιβλία ή μ αρέσει να διαβάζω άρθρα. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Πώς μπορώ να χτίσω ένα υποστηρικτικό δίκτυο για να με βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Ξεκαθαρίζοντας τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Πρώτα απ' όλα διώχνω τα ζυζάνια και δεύτερον όταν συναντήσω άνθρωπο καλοήθη, τον καλωσορίζω στη ζωή μου, τον εκτιμώ και επενδύω συναισθηματικά στη σχέση και στη γνωριμία μας. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση να δίνουμε έμφαση σε αυτούς που μας στενοχωρούν και να αγνοούμε, να αφήνουμε να περνάνε απαρατήρητοι οι άνθρωποι που είναι καλοήθης, οι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι και διατεθειμένοι να συνδεθούν μαζί μας. Και επειδή οι φίλοι που στέλνει αυτό το είναι επιστολή βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή έχουμε την ευκαιρία οι γυναίκες να συνδεθούμε και μεταξύ μας και το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ψυχοεκπαιδευτική η ομάδα μας στο τέταρτο επίπεδο και μπορούν στα πλαίσια φιλικής σύνδεσης γυναίκες που γνωρίζονται στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής να δημιουργήσουν και φιλίε αναμεταξύ του. Το ίδιο ισχύει και για του άντρε που βρίσκονται στο πέμπτο επίπεδο τη συμμετοχή. Επειδή όμω είναι περισσότερε οι γυναίκε στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή από ότι οι άντρε, στο πέμπτο επίπεδο τη συμμετοχή. Είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζονται μεταξύ του μέσα από τι συναντήσει στο Zoom οι περισσότερε γυναίκε και ακόμη και όταν γνωρίζουμε ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση σε ένα επίπεδο όπω το τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή που σημαίνει ότι επενδύει στη ψυχοεκπαίδευση, να έχουμε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα ότι μπορεί ακόμη και άνθρωποι με ένα στυλ προσωπικότητα, ακόμη και άνθρωποι με κακοήθεια να παρισφρίουν σε τέτοιε ομάδε, προσπαθώντα να αντλήσουν αρκιστική τροφοδοσία από τα υπόλοιπα μέλη τη ομάδα. Οπότε ακόμη και αν μία γυναίκα, μιλάμε για γυναίκε σήμερα, ή ένα άντρα, ακόμη και αν μία γυναίκα βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή, στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, μιλάει και λέει για τα δικά της δεινά και μιλάει για τους ναρκισιστές της ζωή της που την έχουν κακοποιήσει δεν πάβει να υπάρχει πιθανότητα η γυναίκα αυτή να είναι και η ίδια ναρκισίστρια. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα πρόσωπο το οποίο ε, πήρε έξοδο από το τέταρτο επίπεδο πρόσφατα ότι όλα τα μοιράσματα που είχε κάνει στην ομάδα δεν είχαν να κάνουν με καμία δική της ευαλωτότητα είχαν να κάνουν μόνο για παράπονα και κατηγορίες άλλων ανθρώπων στη ζωή της ότι ήταν ναρκισιστές Με έντονο τρόπο, με εμβληματικό τρόπο, με οργή μιλούσε για τους ναρκισιστές της ζωής της, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ναρκισιστές, αλλά πλέον Θεωρώ εξίσου πιθανό να είναι ναρκισίστρια και η ίδια. Γιατί είναι πλέον αδιαφυσβήτητο ότι ζούμε ανάμεσά του. Ζούμε ανάμεσα σε ναρκιστέ. Οπότε μπορεί και ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή στο κανάλι μα, που συμμετέχει καθημερινά στο Viber Chat τη ομάδα, που συμμετέχει στο Zoom κάθε Τετάρτη, να έχει ναρκιστικά στοιχεία. Και να παρουσιάζεται ω θύμα των ναρκιστών. Ναι, μπορεί να είναι θύμα ναρκιστών, αλλά και θήτη παράλληλα. Προσοχή, προσοχή στι ευάλωτε ναρκισίστρε, στου ευάλωτου ναρκισιστές που είναι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται ω θύματα των ναρκισιστών, ενώ στην ουσία έχουν ναρκισιστικό προφίλ, αλλά και καλυμμένο. Γι' αυτό ονομάζονται και κρυφοναρκισιστέ. Άρα, όταν συναντήσουμε ανθρώπου καλοήθη, και αυτό θα το καταλάβουμε, γιατί δηλαδή δεν θα μα κάνουν κανένα τσίμπημα, κανένα απολύτω τσίμπημα, δίνουμε έμφαση και προσπαθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους και αν διαπιστώσουμε με την πάροδο του χρόνου ότι όντω πρόκειται για καλοήθεις ανθρώπους να επιδιώξουμε να συνδεθούμε μαζί τους. Εάν όμως τρώμε την ώρα μας και το χρόνο μας προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί έχουμε απορριθμιστεί επειδή αφήσαμε όλες τις κάριες στη ζωή μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε ούτε και τους καλούς ανθρώπους στη ζωή μας και δεν θα περιποιήσουμε τιμή ούτε στον εαυτό μας ούτε σε καλοήθεις ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας πώς μπορώ να χτίσω ένα υποστηρικτικό δίκτυο φίλων και να με βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει και επίσης σε ένα υποστηρικτικό δίκτυο δεν αναμένουμε μόνο να μας υποστηρίξουν οι φίλοι αλλά υποστηρίζουμε και εμείς και η υποστήριξη δεν έρχεται με τη μορφή της α, κατήχησης ή της απαγόρευσης ή του να μας κουνάει κάποιος το δάχτυλο η υποστήριξη έρχεται με απλές λέξεις σε καταλαβαίνω σε ακούω, σε νιώθω, συγγνώμη, απολογούμε απλές λέξεις, ανθρώπινες λέξεις. Οι ναρκισίστριες, αυτές οι μέγερες που έχω περιγράψει σήμερα, δεν μπορούν να αρθρώσουν τη λέξη συγγνώμη, εκτός και αν την αρθρώσουν μαζί με ένα αν, με ένα ίσως και με ένα αλλά. Και εδώ σε αυτό το σημείο σας λέω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα επισυνάψω, θα καταγράψω και το σύνδεσμο του επεισοδίου για την ψευδή απολογή. Πρόκειται για το επεισόδιο 47 με τίτλο «Πώς είναι μια ειλικρινή συγγνώμη». Πάμε τώρα στο τελευταίο σετ ερωτήσεων της, της φίλης, παρακολούθηση πρόοδου. Πώς θα παρακολουθήσω την πρόοδο όμως στη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης, θα το καταλάβεις, θα το κατανοήσεις θα δεις ότι απορριθμίζεσαι όλο και αραιότερα και όλο και πιο γρήγορα αντιλαμβάνεσαι την απορρίθμιση και όλο και πιο γρήγορα βάζεις όρια και λες όχι, stop στην κάθε κάρια της ζωής σου. Τι θα πρέπει να κάνω αν νιώσω ότι δεν κάνω πρόοδο ή αν χειροτρέψουν τα πράγματα. Ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία προσωπικό πνευματικό αγώνα, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση. Επειδή σε γνωρίζω εσένα αρκετό καιρό, βλέπω πρόοδο. Βλέπω πρόοδο, μην ανησυχείς, βλέπω πρόοδο. Και σε όλα τα μέλη της ομάδας στο τέταρτο επίπεδο, τα οποία έχουν εκφράσει κατά καιρού την ευαλωτότητα τους και έχουν μιλήσει χωρίς φόβο και πάθος για τα τραύματα τους και για τις αδυναμίες τους, βλέπω πρόοδο. Σε ποιε δεν έχω δει πρόοδο. Σε αυτέ οι οποίε κάθε φορά που μιλούσαν, ξέρουν και εσύ ναι, είναι, είναι αυτέ οι οποίε έχουν πάρει την έξοδο. Είχα μόνο κακά λόγια να πω για τους άλλους και μάλιστα η τελευταία είχε και το θράσος να μου δηλώσει ότι δεν νιώθω ασφάλεια σε μια ομάδα που κάποια πρόσωπα δεν μιλούν. Γιατί ανοίγω τα σώψυχα μου. Και δεν άνοιγε τα σώψυχά της. Αυτό που έκανε ήταν να κατηγορεί τον πρώην άνδρα της, να κατηγορεί τον ένα, να κατηγορεί τον άλλον, να μου υποδεικνύει εμένα πώς να κάνω τη δουλειά μου, να υποδεικνύει όλου όλους πώς να συμπεριφέρονται μέσα στην ομάδα και ένιωθε ανασφάλεια επειδή υπήρχαν πρόσωπα τα οποία ντρεπόντουσαν να εκφραστούν μέσα στην ομάδα. Και άφησε και οι πόνιες ότι εγώ αφήνω να έχει επικίνδυνα πρόσωπα μέσα στην ομάδα. Ναι, άφησα επικίνδυνα πρόσωπα μέσα στην ομάδα, τα οποία ευτυχώ τα έχω εκβάλει από την ομάδα. Και το λέω και εδώ δημοσίω, παρόλο που το βίντεο αυτό θα δημοσιευτεί πρώτα για τι κοπέλε που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή, ότι δεν έχω κανένα απολύτω δισταγμό εάν εντοπίσω ότι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη συμμετοχή στο κανάλι είτε στο δεύτερο επίπεδο και συμμετέχει στο book club της τρίτης όπου κάνουμε συνάντηση μέσω Zoom Είτε στο τρίτο επίπεδο που συμμετέχει και στον Book Club τη Τρίτη και στα σεμινάρια, είτε στο τέταρτο επίπεδο που συμμετέχει επιπλέον και στο Zoom των γυναικών, είτε στο τέταρτο επίπεδο που συμμετέχει στο Zoom των ανδρών. Εάν διαπιστώσω ότι ένα πρόσωπο το οποίο πληρώνει μηνιαία συνδρομή για να συμμετέχει σε περισσότερε δραστηριότητε στο κανάλι μα έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα και εκτοξεύει τοξικότητα δεξιά και αριστερά, δεν έχω κανένα απολύτω δισταγμό να. Παρενέσω το πρόσωπο αυτό να φύγει από τη συμμετοχή και δεν με ενδιαφέρει στο ελάχιστον αν θα χάσω το ποσό που πληρώνει για τη σύνδρομη. Αν με ενδιαφέραν τα χρήματα, δεν θα είχα ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι το οποίο περιέχει πάνω από 4.500 βίντεο δωρεάν για να παρακολουθήσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε και τα 5 ευρώ που χρειάζονται για να γραφτεί κάποιο στο πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή, ούτε τα 10 για το δεύτερο, ούτε. Τα 20 για το 3ο, ούτε τα 40 για το 4ο, ούτε τα 45 ευρώ για το 5ο επίπεδο. Εδώ να σημειώσω ότι αν κάποιο θέλει να μπει στη συμμετοχή, υπάρχει στην περιγραφή κάθε βίντεο ο σύνδεσμο για τη συμμετοχή και παρακαλώ μπείτε από υπολογιστή Windows, ούτω ώστε να αποφύγετε την έξτρα χρέωση που κάνει η Apple. Αν κάποιο προσπαθεί να γραφτεί σε κάποιο από τα επίπεδα τη συμμετοχή εδώ στο κανάλι μας ξέρω ότι έχω μιλήσει έξω από τα δόντια ξέρω ότι πρόσωπα τα οποία έχω εκβάλει από το τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή θα ενοχληθούν με αυτό το βίντεο. Ξέρω όμω ότι δεν μπορώ να χαϊδεύω αυτιά και γνωρίζω ότι αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο ένα πρόσωπο να ήταν ναρκιστή και να είναι ενέπιπτε στην πολύ σπάνια κατηγορία των καλοϊθών αρκισιστών, σε αυτό το σημείο σα λέω ότι θα υπάρχει και το πέμπτο επεισόδιο το link για το πέμπτο επεισόδιο του podcast για τον αρκισισμό βασισμένο πάνω στη δεξαιρετική δουλειά της ακαδημαϊκού και κλινικού Dr. Raman Intervassula που μιλάει για τα πέντε ειδή των αρκισιστών θα υπάρχει και το πέμπτο επεισόδιο εάν κάποιο μακάρι να είναι στην κατηγορία των καλοϊθών αρκισιστών παρακολουθώντας αυτό το βίντεο θα συγκλονιστεί από την αντίληψη της ευθύνη του θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πώς έχει δράσει και θα επιδοθεί στη ψυχοθεραπεία, στη ψυχοεκπαίδευση και στον προσωπικό πνευματικό αγώνα για να βελτιώσει τον εαυτό του. Δεν θα επιδιώξει να ξαναμπεί στην ομάδα, θα επιδιώξει να βελτιώσει τον εαυτό του. Αυτή είναι η συναισθηματική απορρίθμιση. Θα χαρώ πολύ στα σχολεία να διαβάσω «Εάν ταυτίζεστε» τόσο με τα στοιχεία της συναισθηματικής απορρίθμισης, να διαβάσω για δικούς σας τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζετε εσείς τη συναισθηματική απορρίθμιση όταν την παθαίνετε που μπορεί να είναι χρήσιμη και στους υπόλοιπους διαβάζοντάς τους στα σχόλια και τυχόν δικές σας ιστορίες επιτυχίας. Στέλνω την αγάπη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμού. η συναισθηματική απορρίθμιση είναι μέσα στο παιχνίδι, όσο προοδεύουμε όμως και προστατεύουμε τον εαυτό μας από τον απορριθμιζόμαστε τακτικά, αλλά και πιο γρήγορα αντιλαμβανόμαστε τη συναισθηματική απορρίθμιση και κάνουμε πράξεις ούτω ώστε να επαναρρυθμιστούμε. Σας αγαπώ. Γεια. Yeah.